η Ρόζα Λούξεμπουργκ σαν μια πολύ μεγάλη επαναστάτρια της εποχής της, που το έργο της και η δράση της 100 χρόνια μετά το θάνατό της ακόμα είναι οδηγός για πάρα πολλούς αγωνιστές και πάρα πολλές αγωνίστριες, ήταν μια αρκετά παρεξηγημένη μορφή. Εμείς υποστηρίζουμε ότι υπήρξε μεγαλύτερη θεωρητικός της εργατικής επανάστασης στον δυτικό καπιταλισμό στις αρχές του 20ου αιώνα και θεωρούμε ότι ο καλύτερος φόρος τιμής σε αυτή τη μεγάλη επαναστάτρια είναι η προσπάθεια να κατανοήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τη σκέψη της, τον τρόπο που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σοσιαλιστικού κινήματος της εποχής της, αλλά και την μεθοδολογία της σκέψης της. Υπάρχει ένας πειρασμός, γιατί και η ζωή της σαν προσωπικότητα η Λούξεμπουργκ ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος και ενδιαφέρον άνθρωπος, και μπορεί κανείς να μπει στον πειρασμό να ασχοληθεί και με πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της, που μπορούν να αποδείξουν ότι δεν ήταν μόνο μια αφοσιωμένη επαναστάτρια σε όλη της τη ζωή, αλλά ήταν ένας πραγματικά ολοκληρωμένος άνθρωπος που αγαπούσε πολύ έντονα τους φίλους της, τους συντρόφους της, τη φύση κτλ. Δεν θα πω σε αυτόν τον πειρασμό και θα προσπαθήσω να εστιάσω σε πέντε σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι κεντρικά στην πολιτική, ας πούμε, παρακαταθήκη της Λούξεμπουργκ. Το πρώτο είναι η υπεράσπιση της Επανάστασης απέναντι στη ρεφορμιστική στρατηγική. Το 1899, όντας ούτε 30 χρονών ακόμα, αντιπαρατίθεται με τον ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας, το SPD, με τον Μπερνστάιν, γράφοντας το «Μεταρρύθμιση Επανάσταση» ως απάντηση στην προσούρα του Μπερνστάιν «Οι προϋποθέσεις του σοσιαλισμού και τα καθήκοντα της σοσιαλδημοκρατίας». Αυτή η μπροσούρα αποτελεί και την παρθενική εμφάνιση της Λούξεμπουργκ στο διεθνές μαρξιστικό και σοσιαλιστικό κίνημα. Η αντιπαράθεση που έχει εμφανιστεί στους κόλπους του SPD μετά το 1890 αφορά τα καθήκοντα στην πραγματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας. Συζητούσαμε και χθες για το τι ήταν το S5, ένα πολύ μαζικό εργατικό κόμμα, το καμάρι της σοσιαλδημοκρατικής διεθνούς, το μεγαλύτερο εργατικό κόμμα σε όλο τον πλανήτη τότε, έχοντας, καλύπτοντας και πολλές δομές που σήμερα θεωρούνται ότι θα πρέπει να είναι κρατικές, όπως πρόνοια για τα παιδιά, για τις γυναίκες, για τους πιο φτωχούς ανθρώπους της κοινωνίας κτλ. Διάφοροι ιστορικοί μελετητές χαρακτηρίζουν ότι το S5, το οποίο εκείνη την εποχή είχε περίπου κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο μέλη, δεν ήταν απλά ένα εργατικό κόμμα, αλλά ήταν η εργατική τάξη συγκροτημένη σε πολιτικό κόμμα. Μετά το 1890 η ηγεσία υπό τον Μπερνστάιν βλέπει, ενώ στα λόγια υποστηρίζει την προοπτική της επανάστασης και του σοσιαλισμού, στην πραγματικότητα μέσα από μια μακρά κοινοβουλευτική πορεία και μια διαδικασία συνεχούς αύξησης της κοινοβουλευτικής και της εκλογικής επιρροής του S5, τα καθήκοντα είναι οι διαρκείς μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώνουν σταδιακά το επίπεδο ζωής των εργατών. Το S5 θα μπορεί να κερδίζει συνεχώς μεγαλύτερη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και άρα σιγά σιγά θα μπορέσουμε με μια ομαλή διαδικασία να φτάσουμε και σε κάποιο τύπου σοσιαλισμό. Αυτό όχι μόνο αποσυνέδεε την ιδέα της σοσιαλιστικής επανάστασης, στην πραγματικότητα ήταν και εχθρική απέναντί της. Χρησιμοποιούνταν εκφράσεις στον εσωκομματικό διάλογο, όπως ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με την ιδέα της εξέγερσης, και στο συνέδριο της Εφούρτης αυτή η αντιπαράθεση αποκρισταλώθηκε στο διαχωρισμό μεταξύ μίνιμουμ και μάξιμουμ προγράμματος. Το μίνιμουμ πρόγραμμα ήταν ένα πρόγραμμα άμεσων διεκδικήσεων για την εργατική τάξη, το μάξιμουμ πρόγραμμα ήταν το πρόγραμμα της πολιτικής. Ο Μπερνστάιν προσπαθούσε να ακολουθήσει τον ασφαλή δρόμο του πολιτικού ρεαλισμού. Στην κριτική της η Λούξεμπουργκ απέναντι σε αυτή τη γραμμή δεν υποστηρίζει την επανάσταση απέναντι στη μεταρρύθμιση, αλλά υποστηρίζει ότι και μεταρρύθμιση
και επανάσταση. Ο αγώνας δηλαδή για τη διεκδίκηση μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώνουν τη ζωή των εργατών και των εργατριών δεν είναι αποσυνδεδεμένες από την επανάσταση, αλλά θα πρέπει να γίνονται, να οργανώνεται η καθημερινή πάλι με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε βήμα, ορίζοντας τη σοσιαλιστική επανάσταση, να έρχεται πιο κοντά. Αυτό συνδέεται και με την αντίληψη που είχε και την θέση και την ανάλυση της για τον γερμανικό υπεριαλισμό, αλλά και για την αστική δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό, όπου το χαρακτηρίζει μια ιστορικά καθορισμένη μορφή κυριαρχίας της αστικής τάξης, η οποία ως τέτοια δεν μπορεί με έναν διαρκή ομαλό τρόπο μεταρρυθμίσεων να μετασχηματιστεί σοσιαλιστικά. Άρα κάθε αγώνας για την βελτίωση της καθημερινότητας των εργατών και των εργατριών, η οργάνωση του αγώνα, η προετοιμασία του αγώνα και η σοσιαλδημοκρατική εκπαίδευση των εργατών μέσα σε αυτούς τους αγώνες είναι ο τρόπος που αυτοί οι αγώνες αποκτούν νόημα και μπορούν να συνδέονται με τη σοσιαλιστική προοπτική. Αυτό και υποστήριζε επίσης ότι η επιλογή ενός δρόμου συμβιβασμού με την αστική τάξη και το καπιταλιστικό κράτος, όταν απομακρύνεται πλέον στο πολύ πολύ μακρινό μέλλον, στην πραγματικότητα ορίζοντας της επανάστασης, δεν είναι απλά ένας δρόμος διαφορετικός για τον σοσιαλισμό, είναι ένας τελείως διαφορετικός δρόμος. Είναι μια τελείως αντίθετη πολιτική κατεύθυνση, η οποία θα πω και παρακάτω εμφανίστηκε πολύ εμφατικά κατά τη γερμανική επανάσταση. Είναι πολύ σημαντικό ότι εκείνη την εποχή ο Λένιν ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κινδύνου του ρεφορμισμού. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν η πρώτη που αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και προσπαθεί να αρθρώσει και πολιτικό και θεωρητικό λόγο απέναντι στο ρεφορμισμό. Το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο στη θεωρία της Λούξεμπουργκ είναι το κομμάτι της μαζικής απεργίας και γενικότερα μπορούμε να πούμε η σχέση του αυθόρμητου μαζικού κινήματος με το κόμμα. Πολύ σημαντικό ρόλο στην κατανόηση ή αν θέλετε στη θεωρητική σύλληψη του τι είναι πραγματικά η μαζική απεργία για τη Λούξεμπουργκ έπαιξε η εμπειρία της Επανάστασης του 1905 στη Ρωσία. Οδηγείται μαζί με τον Λένιν και τον Τρότσκι και για τη Δυτική Ευρώπη, η Λούξεμπουργκ, στο να υποστηρίξει τη μαζική πολιτική απεργία και τα εργατικά συμβούλια, ανοίγοντας άλλη μια αντιπαράθεση στους κόλπους του SPD. Ποια ήταν αυτή η αντιπαράθεση σε σχέση με το ζήτημα της απεργίας καταρχήν. Και ο Μπερνστάιν που ήταν η πιο δεξιά πτέρυγα του SPD αλλά και ο Κάουτσκι που υποτίθεται ότι ήταν στο κέντρο ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά πτέρυγα του SPD βλέπαν στη γενική απεργία μόνο ένα μέσο υπεράσπισης κάποιων πολιτικών δικαιωμάτων, βλέπαν τη γενική απεργία μόνο ως ένα αμυντικό μέσο για την εργατική τάξη. Αντιθέτως θεωρούσαν ότι μια γενική απεργία που θα μπορούσε να πάρει χαρακτηριστικά εξέγερσης αυτή τη στιγμή θα ήταν στις αρχές του 1900 θα ήταν μια γενική τρέλα, καθώς θέτεται σε κίνδυνο την ύπαρξη ενός πολύ όμορφου, όπως χαρακτηρίζανε τον κομματικό, ενός πολύ όμορφου κομματικού μηχανισμού όπως ήταν το S5D. Απέναντι και μάλιστα αυτή την απεργία υποτιμούσαν πάρα πολύ τη διαδικασία. Το στοιχείο του αυθόρμητου. Δεν θεωρούσε η ηγεσία του S5 αλλά και των γερμανικών συνδικάτων, θεωρούσε ότι μια απεργία μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τα διευθυντήρια κλιμάκια του κόμματος και των συνδικάτων. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να αποφασίσει την οργάνωση μιας απεργίας. Η Ρόζα απέναντι σε αυτό λέει ότι μια υπολογισμένη και από πριν περιορισμένη γενική απεργία στην πραγματικότητα είναι σαν να απειλείς κάποιον έχοντας τα χέρια σου στις τσέπες. Και άρα προσπαθεί να αντλήσει από την εμπειρία της Επανάστασης του 1905 να αντλήσει συμπεράσματα και για τη Δυτική Ευρώπη και για τη Γερμανία. Λέει για τη μαζική πολιτική απεργία ότι είναι ένα πολύπλοκο και μετάβλητο φαινόμενο στο οποίο ανακλώνται όλες οι φάσεις της οικονομικής και της πολιτικής πάλης. Άρα εδώ προσπαθεί από τη ρεφορμιστική ηγεσία του S5 υπάρχει προσπάθεια να διαχωριστεί πλήρως
η οικονομική πάλι από την πολιτική πάλι. Η οικονομική πάλι είναι κάτι το οποίο γίνεται στο χώρο και είναι υπόθεση των συνδικάτων. Θα το αποφασίσουν τα συνδικάτα διαμέσου της ηγεσίας του κόμματος. Το πολιτικό θα παιχτεί στο κοινοβούλιο και αυτό είναι μόνο υπόθεση του κόμματος. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ προσπαθεί να βρει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ οικονομικού και πολιτικού αγώνα. Και είδε αυτή τη διαλεκτική σύνδεση να αποκτάει τα χαρακτηριστικά της μαζικής πολιτικής απεργίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1905 στη Ρωσία. Αυτό που κατάλαβε ήταν ότι ένας πολύ ευρύς και μαχητικός οικονομικός αγώνας μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε πολιτικό αγώνα και να αναγκαστεί να αναμετρηθεί με πολιτικά ερωτήματα και να χρειαστεί να δώσει και πολιτικές απαντήσεις και αντίστοιχα ότι μεγάλοι πολιτικοί αγώνες δημιουργούν το υπόβαθρο για περισσότερες οικονομικές διεκδικήσεις. Δημιουργούν μια εφεδρεία αγωνιστική για οικονομικές διεκδικήσεις ακόμα και αν η πολιτική μάχη μπορεί να έχει χαθεί. Χαρακτηρίζει λοιπόν, βλέπει στη μαζική πολιτική απεργία κάτι παραπάνω από μια απλή συνδικαλιστική απεργία και την καταλαβαίνει ως τη μορφή της μαζικής προλεταριακής πάλης μέσα στην Επανάσταση. Δεν είναι για τη Λούξεμπουργκ η μαζική πολιτική απεργία μια περιορισμένη πράξη, μια δοκιμή της δύναμης ή της μαχητικότητας εργατικής τάξης και μετά μια επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά είναι περισσότερο μια ολόκληρη περίοδος της ταξικής πάλης. Παρότι φαινόμενο ευμετάβλητο, παρότι φαινόμενο ιστορικό και κοινωνικό και όχι αποτέλεσμα αποφάσεων της κομματικής διεύθυνσης, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά υπάρχει και ένας παράγοντας τον οποίο οι επαναστάτες μπορούν να καθορίζουν. Και αυτός ο παράγοντας τον οποίο οι επαναστάτες μπορούν να καθορίζουν είναι ο παράγοντας του κόμματος. Και άρα απέναντι σε αυτό το αυθόρμητο είχε κατηγορηθεί η Λούξεμπουργκ ότι υποτιμάει την λειτουργία και τον ρόλο του κόμματος ή ότι είναι ειδωλολάτρης των μαζών. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το κόμμα πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης. Όταν υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για να υπάρξουν τέτοιου τύπου εξελίξεις μέσα στην κοινωνία και να αναπτυχθεί η επαναστατική δράση των μαζών, το κόμμα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να την προετοιμάζει και να επιταχύνει την εξέλιξή της. Κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από μια μυρολατρική αντιμετώπιση του κόμματος. Και άρα, όταν θα ξεσπάσει η γενική απεργία που δεν μπορεί να ξεσπάσει από την απόφαση του κόμματος, το κόμμα όμως πρέπει να μπει στη μάχη, να την ενισχύσει, να την πολιτικοποιήσει και άρα οι επαναστάτες να γίνουν η ραχοκοκαλιά, ας πούμε, της μαζικής πολιτικής απεργίας. Έχει μια σημασία το πλαίσιο στο οποίο γίνεται αυτή η αντιπαράθεση. Το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η αντιπαράθεση είναι ότι υπάρχει μια συντηρητική γραφειοκρατία στο ΕΣΠΕΝΤΕ η οποία δεν θέλει απεργίες. Δεν θέλει απεργίες που μπορούν να εξάψουν τα επαναστατικά πάθη των μαζών. Το ΕΣΠΕΝΤΕ μπορούσε να κινητοποιήσει, είχε στις τάξεις του, έλεγχε περίπου 4 εκατομμύρια εργάτες εκείνη την εποχή στη Γερμανία και άρα υπήρχε ο φόβος ότι θα μας ξεφύγει το παιχνίδι και μετά τι θα κάνουμε και με τις κοινοβουλευτικές μας θέσεις, με ένα πολύ μεγάλο επαγγελματικό μηχανισμό κτλ. Άρα ήτανε και μια διαδικασία που η οργάνωση πλέον και το κόμμα, το ΕΣΠΕΝΤΕ, δεν ήταν το μέσον για να βοηθηθεί η ανάπτυξη της επαναστατικής δράσης, αλλά έχει γίνει ο ίδιος ο σκοπός. Και άρα όλες οι απεργίες κτλ. Έπρεπε να συγκλίνουν στο να ενισχυθεί το κόμμα. Το τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο για την Ρόζα, και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι η αποφασιστική της στάση ενάντια στον πόλεμο. Αρκετά πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, η συμβολή της Λούξεμπουργκ στις αναλύσεις για τον υπεριαλισμό αλλά και για το χαρακτήρα του επερχόμενου πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν καθοριστική σημασία για τη Δεύτερη Διεθνή. Στην πραγματικότητα η άποψη που είχε δημοσίως τα ντοκουμέντα της και τις αποφάσεις της η Δεύτερη Διεθνής ήταν η άποψη που είχε διατυπωθεί από την Λούξεμπουργκ. Στην πραγματικότητα αναγνωρίζει μετά τη συνθηκολόγηση της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας
με την αστική τάξη πάνω στο ζήτημα του, πάνω στο ζήτημα του πολέμου, λέει ότι παρότι αυτό το κόμμα και αυτή η διεθνής είχε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια και να οργανώσει την πάλη των, του προλεταριάτου ενάντια στον πόλεμο για να αποτραπεί το ενδεχόμενο του πολέμου, ενώ είχε αναλύσει πάρα πολύ καλά το ποιος θα είναι ο χαρακτήρας του επερχόμενου πολέμου, αυτό που δεν κατάφερε ήταν να έχει μια ενεργητική θέληση να παρέμβει στην ιστορία. Εδώ χρειάζεται μια προσοχή ότι η συγκεκριμένη προδοσία του S5 δεν ήταν ακριβώς προδοσία, ήταν προδοσία το πώς το ένιωσαν τα εκατομμύρια εργατών που, που ήταν οργανωμένα και στο S5 ή που βλέπανε στη δεύτερη διεθνή, αλλά ήταν και η, και η συνέπεια της ρεφορμιστικής πολιτικής που ακολουθούσε η ηγεσία του, του S5 και μιας πολιτικής ρεαλιστικής και διαρκών συμβιβασμών και ανταλλαγών με το, με το αστικό κράτος. Χαρακτηρίζει μάλιστα αυτή την συνθηκολόγηση ιστορική κατάρρευση παγκόσμιας σημασίας για την υπόθεση συνολικά της κοινωνικής απελευθέρωσης. Αμέσως μετά η Λούξεμπουργκ θέτει στον εαυτό της το άμεσο καθήκον της αντίστασης στον πόλεμο και το θέτει αυτό το καθήκον σε ένα καθεστώς πολύ σκληρής λογοκρισίας και κομματικής, γιατί το κόμμα πλέον στηρίζει ενεργά την πολιτική του, του πολέμου, αλλά και σε καθεστώς στρατιωτικής λογοκρισίας. Ποια θέση παίρνει για το ζήτημα του πολέμου, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο πόλεμος? Υπάρχει μια φιλολογία ότι ο Λένιν και η Λούξεμπουργκ είχαν διαφορετική θέση για το ζήτημα της αντιμετώπισης του πολέμου. Ο Λένιν είχε τη θέση ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος πρέπει να μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο και κοινωνική επανάσταση. Και απέριτε το αίτημα της ειρήνης ως ένα αίτημα συμφιλιωτικό. Γιατί ποιος θα την κάνει την ειρήνη? Δεν μπορείς να καλείς αυτούς που έχουν οργανώσει τη σφαγή των εργατών να σταματήσουν τη σφαγή. Η Ρώσα στην πραγματικότητα, στην ουσία της, συμφωνεί με τη θέση. Αν δεν καταλάβει κανένας το καθεστώς στο οποίο προσπαθεί να δράσει, δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν υπάρχει διαφορά. Λέει ότι αντίθετα με τον Λένιν υιοθετεί στο επίκεντρο της πολιτικής της το αίτημα για άμεση ειρήνη και λέει όμως ότι για να επιτευχθεί αυτή η ειρήνη και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των, των εργατών, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την όξυνση της ταξικής πάλης και μπορεί να, να επιβληθεί μόνο με την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη. Άρα για να αποφύγει τα ζητήματα της λογοκρισίας και τους κινδύνους και του καθεστώτος αλλά και του, και του κόμματος, αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη ακριβώς επανάσταση ή εμφύλιος, ή εμφύλιος πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, μέσα από τις γραμμές του περιοδικού Διεθνής, το οποίο ήταν το πρώτο έντυπο της αριστερής, της αριστεράς του, του S5, αποκάλυπτε συστηματικά τον ταξικό και τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου. Οι περιγραφές στα γραπτά της Λούξεμπουργκ νομίζω ότι είναι συγκλονιστικές για τα ζητήματα του πολέμου και με, με πόση μεγάλη διάβγεια σε ένα γενικό κλίμα πατριωτισμού και πολεμοκαπηλείας μπορεί να αντιληφθεί το τι συμβαίνει στο, στον πόλεμο. Νομίζω δύο από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις, το ένα ήταν ότι οι μετοχές ανεβαίνουν και οι προλετάροι πέφτουν, γιατί καταλάβαινε όλα τα κέρδη και της πολεμικής τα μεγάλα κέρδη της πολεμικής βιομηχανίας πάνω στα πτώματα εκατομμυρίων εργατών. Προσπαθούσε διαρκώς να ξεγυμνώσει και τον, social πατριωτισμό και μέσα από τη φυλακή και εκτός, φυλακής. Και όλα αυτά διατυπώθηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια στο έργο της μπροσούρα του Γιούνιους. Το Γιούνιους ήταν ένα παρατσούκλι το οποίο χρησιμοποίησε η Λούξεμπουργκ, παρότι στην αρχή ήθελε να το εκδώσει με το δικό της όνομα και ευτυχώς πίστηκε τότε από τους συντρόφους της να μην χρησιμοποιήσει το δικό της όνομα, γιατί αυτό θα σήμαινε ένα νέο γύρο άμεσων φυλακίσεων, καταστολής κτλ. Και ήταν, ήταν αναγκαία για το, για το επαναστατικό κίνημα στην, στη Γερμανία. Ποια είναι ακριβώς η σημασία για τη στάση που κράτησε η Λούξεμπουργκ απέναντι στο, στον πόλεμο? Στην πραγματικότητα αυτή η στάση διαμόρφωσε το τι στάση κράτησαν μέσα από τη δεύτερη διεθνή οι μαρξιστές, διαμόρφωσε τη γενιά των επαναστατών που φτιάξανε την τρίτη, διεθνή. Ήταν ένα κομβικό σημείο στο οποίο όχι μόνο η Ρόζα και ο Λένιν και ο Τρότσκι και ο Λίπνερ και ο Ράντερ κτλ. Διαχωρίζονται πλέον από τον,
από τον ρεφορμισμό, ας πούμε, όπως τον εξέφραζε ο Μπερστάιν ή ο Κάουτσκι. Είμαι στα 30. Στα 20. Εδώ έχει σημασία το να βάλω ένα στεράκι σε σχέση με την πειθαρχία στο κόμμα. Ο μόνος που δεν ψήφισε, υπέρ των πολεμικών πιστώσεων στο Reichstag το Δεκέμβριο του 2014 και όχι τον Αύγουστο του 2014 που έγινε η πρώτη ψηφοφορία ήταν ο Λίμπνερ. Μέσα στο S5D υπήρχε, πλέον το κόμμα λειτουργούσε ότι η πειθαρχία επιβάλλεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και άρα πρέπει οι βουλευτές να είναι πειθαρχημένοι σε αποφάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή την πάλι προσπάθησε να τη δώσει η αριστερή πτέρυγα λέγοντας ότι η πειθαρχία του κόμματος, εμείς είμαστε πειθαρχημένοι στο κόμμα και ο Λίμπνεχτ έλεγε ότι και εγώ είμαι πειθαρχημένος στο κόμμα και δεν θα ψηφίσω τις πολεμικές πιστώσεις γιατί είμαι πειθαρχημένος στις αρχές του κόμματος. Και άρα αυτό που κάνει το S5D είναι αντίθετο με τις αρχές του κόμματος. Εγώ θα μείνω πιστός στις αρχές του κόμματος και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς αντιλαμβάνεται το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας. Αναγκαστικά τρέχοντας τα δύο τελευταία... Εντάξει, η αλήθεια είναι σε αδίκησα στα 23. Πάλι σε αδίκησα. Το είπα. Ωραία. Το τέταρτο σημείο είναι το ζήτημα του κόμματος. Πώς αντιλαμβάνεται το κόμμα, το επαναστατικό κόμμα η Λούξεμπουργκ. Είπα και προηγουμένως ότι σε σχέση ειδικά με το αυθόρμητο και το αυθόρμητο μαζικό κίνημα και την παρέμβαση των επαναστατών, το μόνο που δεν έκανε είναι να υποτιμήσει τον ρόλο του κόμματος. Θεωρώ ότι μάλλον ήταν το πιο αδύναμο στοιχείο της σκέψης και της δράσης της. Βέβαια το να το κρίνουμε εκ των υστέρων και με μια σχετική ευκολία που μας δίνει η απόσταση ενός αιώνα από τα γεγονότα της εποχής, νομίζω ότι μάλλον χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Ήδη από το 1903 έχει ανοίξει μια συζήτηση με τον Λένιν για τα ζητήματα, για τα οργανωτικά ζητήματα της ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας. Και εμφανίζεται από μια αριστερή φιλολογία ακόμα και σήμερα ότι είχαν διαφωνία ο Λένιν και η Λούξεμπουργκ για το ποιος πρέπει να είναι ο τύπος του επαναστατικού κόμματος. Καταρχήν συμφωνούσαν ότι χρειάζεται επαναστατικό κόμμα. Συμφωνούσαν επίσης ότι αυτό το κόμμα θα πρέπει να είναι η πρωτοπορία της εργατικής τάξης. Συμφωνούσαν ακόμα ότι μια τέτοια οργάνωση πρέπει να είναι δημοκρατικά συγκεντρωτική και χρειάζεται και πειθαρχία. Η Ρόζα αντιτάσσεται στον υπερβολικό συγκεντρωτισμό του Λένιν το 1903 όμως. Και αυτό έχει μια σημασία. Διότι ο πιο συγκεντρωτικός και πιο συνωμοτικός τρόπος με τον οποίο δρούσαν οι Μπολσεβίκοι εκείνη την εποχή στη Ρωσία είχε να κάνει με το τσαρικό καθεστώς, ένα καθεστώς το οποίο ήταν πάρα πολύ αυταρχικό. Οποιαδήποτε πολιτική δράση των επαναστατών τους οδηγούσε μετά από 3-4 μήνες στη φυλακή και άρα για να μπορέσουν να επιβιώσουν έπρεπε να υιοθετήσουν αναγκαστικά ένα πιο συνωμοτικό μοντέλο. Η Ρόζα είχε την ιδέα ότι οι οργανωτικές μορφές είναι στην πραγματικότητα μια ζωντανή διαδικασία για το τι οργανωτικές μορφές θα υιοθετεί ή υιοθετεί ένα επαναστατικό κόμμα. Ιδέα την οποία και ο Λένιν παραδέχτηκε αργότερα, καταλαβαίνοντας ότι όταν πλέον μαζικοποιούταν οι πάλι στη Ρωσία απέναντι στον Τζάρο, δεν έφτανε, δεν έκανε πλέον αυτό το συνωμοτικό μοντέλο και άρα χρειαζόταν μια πιο μαζική, ανοιχτή πολιτική δουλειά. Ο τρόπος που η Ρόζα αντιλαμβάνεται τον συγκεντρωτισμό είναι σαν την εθελοντική πειθαρχία των πιο πρωτοπόρων στοιχείων της εργατικής τάξης, τα οποία είναι οργανωμένα στο επαναστατικό κόμμα. Η Ρόζα έβλεπε και ένα κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης της εξουσίας στα χέρια της γραφειοκρατίας. Αυτό πρέπει να το διαβάσουμε υπό το πρίσμα της αντιπαράθεσης που έδινε μέσα στο S5 η Λούξεμπουργκ. Έδινε την αντιπαράθεση απέναντι σε μια ολοένα πιο συντηρητική γραφειοκρατία του κομματικού μηχανισμού, η οποία δεν λειτουργούσε με κριτήριο το κόμμα να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην ταξική πάλη, αλλά με κριτήριο το να προσπαθήσει να την περιορίσει. Άρα, στην πραγματικότητα αυτή η κριτική εξαπολυόταν
απέναντι στην ηγεσία και στη γραφειοκρατία του S5 που δεν άφηνε τους από κάτω, ας πούμε, του κόμματος και την αριστερή πτέρυγα να δράσει με μεγαλύτερη μαχητικότητα κτλ. Σε αυτή την πολεμική, ωστόσο, υποτίμησε τον μηχανισμό, τη δύναμη μάλλον του μηχανισμού της γραφειοκρατίας, και αυτό το πρόβλημα εμφανίστηκε πάλι με τον πιο εμφαντικό τρόπο στην πρώτη γερμανική επανάσταση. Γιατί τον υποτίμησε? Η ακλόνητη εμπιστοσύνη στο μαζικό κίνημα, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ορθή, ότι ο κόσμος θα αλλάξει και η επανάσταση μπορεί να γίνει και στον ανεπτυγμένο δυτικό καπιταλισμό, και αυτό θα γίνει με τη μαζική επαναστατική δράση της εργατικής τάξης, υπερτίμησε τη δυνατότητα που έχει αυτή η μαζική κινητοποίηση να λειτουργεί ως αντίβαρο απέναντι στη ρεφορμιστική πολιτική της ηγεσίας του S5. Πίστευε ακόμα και την τελευταία στιγμή πως αυτή η κινητοποίηση θα μπορέσει να διορθώσει τα πολιτικά λάθη των ηγεσιών, των κομμάτων, υποτιμώντας τους μηχανισμούς και τις σχέσεις που είχε ήδη το S5 και η ηγεσία του. Αυτό φάνηκε πολύ καθαρά τον Νοέμβρη του 2018, όπου ήταν πλέον, μάλλον μετά την ήττα της πρώτης επανάστασης, και μέχρι τότε υπήρχε η ομάδα Σπάρτακος, που ήταν μια χαλαρή ομοσπονδία από διάφορες τοπικές ομάδες, αλλά όχι κόμμα, που είχαν φύγει από το S5, και ήταν φανερή ανάγκη ύπαρξης επαναστατικής οργάνωσης. Γι' αυτό προχωρήσανε και στην έκθεση του K5, του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας Σπάρτακος, αλλά και ενός επαναστατικού εντύπου. Και εκδίδει με κύριε ευθύνη της Λούξεμπουργκ την κόκκινη σημαία. Ο βιογράφος με έναν τρόπο της Λούξεμπουργκ, ο Πάουλ Φρέιλιτ, θεωρεί ότι η κόκκινη σημαία, η εφημερίδα του K5, είναι η πολιτική διαθήκη της Λούξεμπουργκ και η αποφασιστική ομολογία πίστης της στην Επανάσταση. Το πρόβλημα ήταν ότι όταν φτιάχτηκε το κόμμα ήταν πλέον πολύ αργά, ήταν πολύ καθυστερημένη η συγκρότησή του, δεν είχαν τα μέλη αυτού του κόμματος την σοσιαλδημοκρατική εκπαίδευση την οποία είχαν οι Μπολσεβίκοι από τη συγκρότησή τους πριν από το 1905. Και αυτό που μπορεί κάνας έτσι και λίγο βιαστικά, είναι και κομμάτι της συζήτησης σε σχέση με τη συγκρότηση ενός τέτοιου επαναστατικού κόμματος, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα στην Επανάσταση, πρέπει να υπάρχει πριν την Επανάσταση. Βέβαια, η Γερμανική Επανάσταση, ιδιαίτερα η πρώτη, αποδεικνύει και κάτι άλλο, ότι οι επαναστάσεις γίνονται και χωρίς επαναστατικά κόμματα. Το ζήτημα είναι ότι χωρίς επαναστατικά κόμματα δεν υπάρχει περίπτωση η Επανάσταση να κερδίσει. Τελευταίο σημείο, και κλείνω με αυτό, έχει να κάνει με τη δημοκρατία και την αντίληψή της για τη δημοκρατία. Και εδώ γίνεται λαθροχειρία σε σχέση με το ποια ήταν πραγματικά η αντίληψη της Λούξεμπουργκ. Μπορεί κανένας να βρει το ζήτημα της δημοκρατίας σε τρία ζητήματα. Το ένα στον τύπο της, στον τρόπο κομματικής συγκρότησης. Το δεύτερο στην κριτική που έκανε στους Μπολσεβίκους. Το δεύτερο και το τρίτο στην κριτική της Οκτωβριανής Επανάστασης. Θα μείνω λίγο στο τελευταίο, λέγοντας καταρχήν ότι ήταν από τις λίγες φορές που εκφράστηκε με τέτοιο ενθουσιασμό και τέτοιο πάθος και χρησιμοποιώντας τέτοιες λέξεις η Λούξεμπουργκ υπέρ της επανάστασης στη Ρωσία. Είχε μια κριτική σκέψη, λέγοντας ότι προφανώς είμαστε υπέρ της επανάστασης, αλλά προσπαθούσε να διακρίνει ποια ήταν τα δύσκολα σημεία, ποιες ήταν εκείνες οι τακτικές επιλογές που μπορούσαν να αποβούνε μοιραίες για την εξέλιξη της Επανάστασης. Αυτό δεν το έκανε για να την πει, ας πούμε, στους Μπολσεβίκους, αυτό το έκανε πάντα με κριτήριο το πώς θα διασφαλιστεί η Επανάσταση, έως ότου καταφέρει και το γερμανικό προλεταριάτο και η γερμανική σοσιαλδημοκρατία να προχωρήσει και αυτή στην Επανάσταση για να μην απομονωθεί η Ρωσία. Και αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για την κοινή διεθνιστική αντίληψη και με τον Λένιν και με τον Τρότσκι για το ποιο θα ήταν το μέλλον της παγκόσμιας σοσιαλιστικής επανάστασης και το πόσο είχαν επενδύσει σε μια σοσιαλιστική επανάσταση στο κέντρο του ευρωπαϊκού καπιταλισμού στη μεγάλη βιομηχανική Γερμανία. Μπορεί να βγουν και σημεία για το αγροτικό ζήτημα και την κριτική που έκανε η Ρόζα. Νομίζω ότι το βασικό ήταν η αφορμή για τη διάλυση της συντακτικής συνέλευσης και του κοινοβουλίου μετά τη Ρωσική Επανάσταση στο 17.
Η Ρόζα επιμένει ακόμη και τότε του κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι και κοινοβούλιο και εθνικές εκλογές, αλλά και εργατικά συμβούλια. Αυτό θα δημιουργούσε το εξής πρόβλημα. Τα εργατικά συμβούλια είναι η εξουσία που κάνει η εξουσία των εργατών, η εξουσία των από κάτω. Το εθνικό κοινοβούλιο και άρα ο αστικός κοινοβουλευτισμός, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως και η ίδια η Ρόζα είχε αναγνωρίσει αρκετά χρόνια πριν, είναι η μορφή κυριαρχίας της αστικής τάξης, άρα είναι μια άλλη εξουσία. Είναι προφανές ότι σε μια κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει, μια κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει και να συνεχίζει να προχωράει με δύο εξουσίες. Κάποια στιγμή μία από τις δύο εξουσίες θα πρέπει να νικήσει την άλλη. Αλλιώς αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ εδώ φαίνεται δημοκρατικότερη με μία έννοια η Λουξεμβούργκ, συμφωνεί απόλυτα με τον Λένιν στο τσάκισμα της αντεπανάστασης. Και μάλιστα με πολύ σκληρό τρόπο. Γιατί έχει αυτή την άποψη η Λουξεμβούργκ? Πρώτον, δεν έχει αντιμετωπίσει ίδια το ζήτημα στη Γερμανία. Δεύτερον, προέρχεται από μια χώρα όπου το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα έχει μια πολύ μακρά εμπειρία κοινοβουλευτικής δράσης. Αντιλαμβάνεται τη σοσιαλιστική δημοκρατία απέναντι στην αστική δημοκρατία ως μια δημοκρατία που προκύπτει από την άμεση δράση των μαζών. Ότι η δημοκρατία δεν είναι και μέσο και σκοπός για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τη δραστήρια, ενεργητική και δίχως εμπόδια πολιτική ζωή των πλατιών λαϊκών μαζών. Κλείνω με αυτό ότι η ίδια αντιμετώπισε το ίδιο ζήτημα στη Γερμανία όταν συγκροτήθηκε το K5D. Το Δεκέμβριο, τις 14 Δεκεμβρίου του 1918, στο τεύχος της κόκκινης σημαίας όπου δημοσιεύεται το πρόγραμμα του K5D, η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η οποία το έχει συντάξει μετά το ιδρυτικό συνέδριο, τάσεται αναφανδόν υπέρ των εργατικών συμβουλίων και υπέρ της διάλυσης του κοινοβουλίου απέναντι στο S5D που τότε έχει αναλάβει μαζί με το US5D, έχουν αναλάβει τον ρόλο να αξιοποιήσουν το κοινοβούλιο για να κατευνάσουν την επαναστατική δυναμική που έχει υπάρξει ανάμεσα στους εργάτες και τους στρατιώτες στη Γερμανία, για να ακυρώσουν τη δυναμική που μπορούν να αποκτήσουν τα εργατικά συμβούλια και άρα μια εργατική εξουσία. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο, όταν η ίδια αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα, ποια στάση αναγκάστηκε να πάρει. Και ήταν πολύ σημαντικός αυτό και η συμβολή του Engels, όταν στις συζητήσεις ανάμεσα στο K5D και το S5D αλλά και το US5D, το ανεξάρτητο δημοκρατικό κόμμα, το κέντρο ας πούμε, την περίοδο της γερμανικής επανάστασης, που προσπαθούσε να υπενθυμίζει και σε παλιούς τις συντρόφους, ένα γράμμα του Engels στον Μπέμπελ που έλεγε ότι τη μέρα της κρίσης και την επόμενη μέρα μόνος μας αντίπαλος θα είναι η καθαρή δημοκρατία, γύρω από την οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο της αντίδρασης. Αυτά θεωρούμε ότι είναι τα κέντρα της σκέψης, τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχει να μας αφήσει η σκέψη και η δράση της Ρόζα Λούξεμπουργκ, μιας γυναίκας που ήταν πραγματικά αφοσιωμένη με όλο της το είναι στην ιστορία της επανάστασης και της ανθρώπινης χειραφέτησης. Μάλιστα έλεγε σε τελευταίες συνεδριάσεις προς το τέλος της ζωής της ότι δεν έχει νόημα να υπολογίζουμε τους χρόνους και αν προλαβαίνουμε να κάνουμε τούτο ή το άλλο, μακάρι να μας φτάσει η ζωή που έχουμε για να φέρουμε εις πέρα στο ιστορικό έργο που έχουμε αναλάβει.